Κοιτάξτε, σε εμάς περιήλθαν προφορικές καταγγελίες στις 18 Εβδόμου του 2023 από συνάδελφο, η οποία είχε μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα Πύργου, προκειμένου να εκπροσωπήσει εντολέα της, ο οποίος είχε συλληφθεί με διαδικασία του αυτοφόρου. Ο εντολέας αυτός, όπως μας πληροφόρησε, είχαν στενό συγγενικό του πρόσωπο. Κατά την μεταγωγή, κατά την επίσκεψή της στο αστυνομικό τμήμα Πύργου, η ίδια κατήγγειλε ότι έγινε δέκτης επίθεσης από τον εκεί αξιωματικό υπηρεσίας. Οι συνθήκες από τις οποίες έλαβε χώρα αυτή η επίθεση, η εκδοχή τουλάχιστον, κάθε μέρος δίνεται διαφορετική του εκδοχή. Η συνάδελφος βέβαια εγχείρησε σε εμάς και σειρά φωτογραφιών που αποδεικνύουν, δείχνουν μόλοπες και μελανιές στα χέρια της, και άρα για μας το ότι ασκήθηκε αστυνομική βία, αυτό είναι δεδομένο. Αυτό το οποίο εμείς θέλουμε να διερευνηθεί, και γι' αυτό εστάλει αυτή η επιστολή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, η οποία κοινοποιήθηκε τόσο στον αστυνομικό διευθυντή, όσο και στις διευθύνουσες, την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου και την Εισαγγελία Φετών Ανατολικής Κρήτης. Αυτό το οποίο εμείς ζητάμε είναι να διερευνηθούν οι τυχόν πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες των εμπλεκομένων προσώπων και να αποδοθούν τάχιστα. Μας πει πως έγινε ακριβώς το περιστατικό όταν πήγε στο αστυνομικό τμήμα. Η ίδια καταγγέλει ότι δέχτηκε επίθεση. Οι ακριβές συνθήκες ακριβώς είναι αντικείμενο έρευνας και εμείς αυτήν ακριβώς την έρευνα επιθυμούμε να γίνει. Για να ανακαλυφθούν και αν ανακύψουν τυχόν πειθαρχικές ποινικές ευθύνες, αυτές να αποδοθούν. Εμείς δεν διεξάγουμε έρευνα. Μπορεί να έχουμε ακούσει τους εμπλεκόμενους, αλλά δεν είμαστε σε θέση να κοινοποιήσουμε αυτά που μας είπαν. Έχει ξανασυμβεί άλλο περιστατικό στο κλάδο σας? Με συνήγορο που να περιέλθει σε γνώση μας, τουλάχιστον στα πλαίσια, τουλάχιστον κατά το χρόνο που είμαστε εμείς στη διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, όχι.